η αστυνομία βρέθηκε μια ομάδα 38 μεταναστών, 35 Σύριοι και 3 Παλαιστίνοι, που εισήλθαν στο ελληνικό έδαφος. Κατά δήλωσή τους, για πρώτη φορά εισήλθαν στο ελληνικό έδαφος στις 14 Αυγούστου, κρυφτήκανε για μία μέρα, μετά στείλαν το στίγμα τους. Όταν το στίγμα τους βρέθηκε από τις ελληνικές αρχές, αμέσως κινητοποιήθηκαν, βρέθηκε το γκρουπ, μεταφέρθηκε εδώ στο φυλάκιο. Παρήχαμε ιατρική περίθαλψη, είναι όλοι πολύ καλά στην υγεία τους. Μία γυναίκα η οποία νοικημονούσα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Χαίρουν καλής κατάστασης υγείας. Το δεύτερο πολύ σημαντικό που προκύπτει από τις καταθέσεις τους είναι ότι ήρθαν στα τουρκικά όχθη του ποταμού και σπρώχθηκαν προς την νησίδα από τις τουρκικές αρχές. Επισήμως οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν αυτούς τους μετανάστες εντός Τουρκίας, δεν τους δώσαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας όπως δεσμεύεται η Τουρκία να κάνει από το διεθνές δίκαιο. Αντίθετα, η τουρκική χωροφυλακή τους έφερε στην όχθη του Εύρου και με απειλή χρήσης βίας τους πίεσε να έρθουν προς την Ελλάδα. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτει από τις καταθέσεις ότι ένα παιδί 5 χρονών έχασε τη ζωή του σε τουρκικό έδαφος. Και αυτό είναι πραγματικά δυσάρεστο. Θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρού Ημισελήνου, ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και να έρθει να ταφθεί με αξιοπρέπεια από την οικογένειά της. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεταναστών, ειδοποιείται ένα άλλο παιδί 9 ετών που αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τις μαρτυρίες από εξήγημα σκορπιού. Πώς είναι το παιδί? Τα παιδιά που είναι εδώ είναι μια χαρά στην υγεία τους, δεν αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα, τους βλέπει διαρκώς ο γιατρός που βρίσκεται εδώ στο κιτ φυλακίου, αλλά δεν, κανένα παιδάκι δεν κινδυνεύει κατά οποιοδήποτε λόγο. Όσο αφορά αυτή η νησίδα, είναι. Αυτή η νησίδα βρίσκεται εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, όπως προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται από το πρωτόκολλο του 1926 της Αθήνας, το οποίο καθόρισε τα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στον Εύρο. Κοιτάξτε, ακόμα η δικογραφία δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα εξεταστούν από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της ελληνικής αστυνομίας και μετά, αν υποβάλλουν έτοιμα, στείλουν την υπηρεσία σύλλογου. Νομίζω το σημαντικό μήνυμα σήμερα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε στον Εύρο επειδή η Τουρκία τους πίεσε με απειλή βίας να περάσουν παράνομα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό την Τουρκία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει από το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα, μόλις αυτοί οι μετανάστες βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος, αμέσως παρήχαμε την προστασία που προβλέπει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Σας είπαν τι διάστημα ήταν στη νησίδα που βρίσκεται στο τουρκικό έδαφος? Από ό,τι προκύπτει, είχαν πάει πολλαπλές φορές στη νησίδα και τους είχαν επιστρέψει οι Τούρκοι πίσω. Είχαν μείνει κάποιες μέρες, τους είχαν δώσει τροφή, νερό και δυνατότητα ανεφοδιασμού των κινητών τους μέχρι να τους ξαναεπιστρέψουν στην νησίδα. Αλλά όλα αυτά, όπως σας είπα, θα βγουν από την ανάκριση. Ευχαριστώ. Και την κυρία σας ανησυχεί, μήπως έχουμε και άλλα τέτοια κρούσματα, τέτοια παρόμοια περιστατικά? Κοιτάξτε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίεση στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το 2021 είχαμε τις χαμηλότερες ροές της δεκαετίας και φέτος έχουμε τις δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Τα σώματα ασφαλείας, οι ένοπλες δυνάμεις φυλάνε τα ελληνικά σύνορα όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο με απόλυτο σεβασμό στους θεμελιώδεις κανόνες. Υπάρχουν όμως αυξημένες ροές και υπάρχει μια εργαλειοποίηση από την Τουρκία και την Ελλάδα? Νομίζω αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι από ό,τι φαίνεται η Τουρκία ενεργά συμμετέχει στις παράνομες προωθήσεις μεταναστών προς την Ευρώπη. Και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί και η ΥΠΑΤΗ αρμοστία στην κατεύθυνση το να πιέσουμε την Τουρκία να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν και από το διεθνές δίκαιο και από την κοινή δήλωση του 2016.